Αλλά μια που πάμε τώρα στο YouTube, ας πάμε σε ένα άλλο μεγάλο κανάλι. Ας πάμε στο Jump Cut. Α. Έτσι. Είσαι συνιδρυτής του Jump Cut, ιδρυτής του Jump Cut. Πες τα μου όλα. Το ωραία. Κάναμε το spoiler car με τον Μιχάλη και τον Παναγιώτη Αντωνίου. Κάποια στιγμή ο Μιχάλης έφυγε η Αγγλία, οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε spoiler car. Του λέω να το πάρουμε τον Αντώνιο, το συνεχίζουμε. Λέει βεβαίως, ναι, μαλάκας, τι με ρωτάς. Και φτιάχνουμε ένα νέο κανάλι με τον Αντωνίο. Το One Second Why. Αυτό είναι Φουσέκης, για όσους ξέρουν. One Second Why. Είναι μια τάκα από μια φάρσα του Φουσέκη. Για πες το, γιατί εγώ δεν ξέρω τις φάρσες του Φουσέκη, αυτό το έχω ακούσει. Σε ποιο είναι? Λέει One Second Why, one moment what. Κάπως έτσι. Είναι αυτό με την πίτσα? Όχι. Όχι. Είναι νομίζω που έχει πάρει σε ένα οργανισμό κάτι τέτοιο για αποτελέσματα. Και μετά ήρθε η κρίση και η κρίση λέω, όχι. Ήρθε το COVID και δεν μπορούσαμε να κάνουμε spoiler car. Και τα παιδιά, ο Μιχάλης με τον Μπέντραμ, ήθελαν να φτιάξουν ένα κανάλι που θα φιλοξενεί πολλούς creators, καλή ώρα κτλ. Και τους λέω, έχουμε αυτό το κανάλι. Το ξέρατε το σημαντικό. Ας το πάρουμε ρε παιδί μου, να δουλέψουμε πάνω σε αυτό που έχει και μια βάση. Και λέω, και απλά ας αλλάξουμε το όνομα να γίνει κάτι πιο ωραίο. Και έτσι λανσάρα το Jump Cut. Ναι, η Artemis. Ναι, ναι, ναι. Και φτιάξαμε το Jump Cut. Λοιπόν, οπότε συνειδητοποιήσαμε. Όλοι μαζί το έχουμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, co-founder. Ναι. Να μπαίνει στο CV, ξέρω εγώ. Μπράβο. Πώς θα πας? Στο LinkedIn. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Ναι. Ποτέ. Εντάξει, λέμε. Δεν πα ρωτήσουν. Φυσικά, είμαι συνειδητής ενός μεγάλου καναλιού. Καναλάρχης. Co-CEO, CTO και τα λοιπά, όλοι αυτοί οι τίτλοι, υπέροχοι τίτλοι, υπέροχοι. Όσο πιο μεγάλος ο τίτλος, να ξέρεις, είναι τόσο, ειδικά στην Ελλάδα, δεν σε πληρώνουν με χρήματα, σε πληρώνουν με τίτλο. Όσο πιο μεγάλος ο τίτλος, τόσο πιο μικρός ο μισθός. Έτσι, και αντίστροφα. Δηλαδή σκέψου. Δηλαδή, ποιος παίρνει τα περισσότερα χρήματα σήμερα? Ο CEO, τρία γράμματα. Σωστό. Εγώ είμαι executive director, assistant manager και πρέπει να παίρνω το 1 εκατομμύριο λογικά του CEO και πάρα πολλά είπα νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι. Με πληρώνουν με τίτλο εμένα. Δώσ' του τίτλο. Πρώτα απ' όλα είσαι στην Ελλάδα, λέει. Λέει ψαρωτική τίτλη. Είτε το μπει στο CV σου, η επόμενη εταιρεία θα το δει τον τίτλο και επειδή δεν έχει ιδέα τι κάνει ακριβώς. Όπου ο άλλος είναι assistant manager, creator, constant. Το δεξί χέρι του manager ήταν. Το δεξί χέρι και το αριστερό μαζί, αφού είπε assistant creator, σου λέει ο άλλος. Και ξέρεις τι λένε οι manager. Φαντάζομαι τώρα το board, ας πούμε, πρέπει να μειώσουμε τα κόστη. Έχετε δίκιο. Μα μας ζητάνε αυξήσεις. Έχετε δίκιο. Γιατί δεν δίνουμε τίτλους? Οι άλλοι ψοφάνε για τίτλους και τους κάνουμε μειώσεις και θα μείνουν. Δεν είχες ποτέ καλύτερη ιδέα, διάολε, αυτό θα κάνουμε. Και όλοι είναι ικανοποιημένοι. Δεν πήρα προαγωγή, ή μάλλον πήρα προαγωγή, μου μειώσαν το μισθό βέβαια. Αλλά τώρα είμαι assistant director manager και τα λοιπά, έτσι. Έχω ακούσει τέτοια. Ναι. Δεν έχω ζήσει ευτυχώς και δεν νομίζω ότι θα ζήσω, αλλά έχω ακούσει τέτοια πράγματα. Να χορταίνουμε τίτλους, να γουστάρουμε. Κατάλαβες. Με αυτά εμείς τρεφόμαστε, ρε. Ποια χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Δώσ' του άλλου μούρι να πουλάει. Το χρήμα πολύ εμείς, αν τη δόξα. Κατάλαβες. Δώσ' του να πουλάει μούρι, θα βγαίνει στο ραντεβού. Κάτι την κοπελιά. Τι δουλειά κάνεις? Πρόσεξε λίγο, βγάλει την καρτούλα. Ξέρεις να διαβάζεις αγγλικά? Το lore το έχεις πάρει? Διάβασε τώρα, ξεκίνα. Και μόλις τελειώσεις, πάρε και τη δεύτερη κάρτα που συνεχίζει. Αυτό. Εντάξει, τώρα πάμε στο Fiat Punto να σε πάω μια βόλτα. Να τελειώνουμε, να τη βρούμε. Του πατέρα μου είναι να γυρίσουμε Mercedes. Και άμα θες, δώσε μου και λεφτά τη βενζίνη. Γιατί... μισή, το έχουμε μισή, μισή, το έχουμε πει. Δεν θέλω τώρα. Εγώ είμαι μοντέρνος άνθρωπος. Υπάρχουν δυστυχώς. Κατάλαβες. Υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, και είμαστε στο Jump Cut λοιπόν. Ναι. Οπότε τι θέλω να ξεκινήσω. Λοιπόν, OK Boomer. Εντάξει. Γιατί OK Boomer? Και ποιος είναι ο Boomer τελικά? Είναι ο Boomer ο παρουσιαστής ή απευθύνεσαι στον Boomer? Ο Boomer είναι ο παρουσιαστής, ναι. Σίγουρα, γιατί γκρινιάζει για first world problems, ρε παιδί. Ναι, ναι. Δηλαδή τώρα είναι ο ποδηλάτης που έχω... Παράδειγμα, ναι. Ναι, και ας πούμε, okay, ρε φίλε, ναι, εντάξει, πει, ναι, κάνε λίγο αριστερά και προσπέρασέ τον. Ναι. Όχι ότι δεν μας εκνευρίζουν αυτά. Φυσικά και μας εκνευρίζουν. Είναι όντως first world problems. Φυσικά και μας εκνευρίζουν. Οπότε ο Boomer σίγουρα είναι ο παρουσιαστής, η περσόνα μου. Πώς ήρθε η ιδέα για να κάνεις δηλαδή κάτι τέτοιο? Δεν ήταν δική μου ιδέα. Α, okay. Δεν ήταν δική μου ιδέα. Η ιδέα ήταν του Χρήστου Τσούνη και του Μιχάλη. Όπου... Για να συμπληρώσει τον Μπουμεριλί και να δει καλή του ώρα εκεί που είναι τα παιδιά. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Για να συμπληρώσει το... την ατάκα. Την ατάκα. Καλή του ώρα. Ναι. Γιατί γενικά ένας τρόπος μου για να κάνω χιούμορ είναι να γκρινιάζω. Δηλαδή
θέλω να γκρινιάξω, αλλά για να μην κουράσω, το κάνω χιουμοριστικά. Αλλά γκρινιάζω. Είναι γνωστό ότι μαρμάρα είναι γκρινιάρη. Οπότε μου λέγανε, μαλάκα, κάνε μια εκπομπή, κάνε μια εκπομπή, κάνε μια εκπομπή. Του λέω, ξέρετε, κάνω μια εκπομπή. Και έτσι ξεκίνησε. Κάνω μια εκπομπή για πράγματα που σε ενοχλούν, γιατί τα επεισόδια που έχω βγάλει είναι όντω πράγματα που με ενοχλούν. Είμαι σίγουρο. Ναι, δεν υπάρχει κάτι που είμαι οκ. Okay με αυτό. Ναι. Δηλαδή, ειδικά οι ποδηλάτε με μουρλαίνουν. Ναι. Τώρα που ερχόμουν, υπήρχε ένα. Τι κάνει με του ποδηλάτε? Γιατί θα σου πω και εγώ τι κάνω. Καμιά φορά. Τι να κάνω. Να σου πω, κάνω όταν βλέπει τον ποδηλάτη, θα σου πω, γιατί ερχόμουν και εγώ τώρα στον δρόμο και βλέπα έναν πολύ κοτσονάτο όμω. Ναι. Κοτσονάτο, μεγάλη ηλικία ο άνθρωπο. Και έκανε τρέξιμο. Αλλά ήταν πάνω στην Ιεράοδο. Δεν ήταν δεξιά. Δηλαδή... ήταν πάνω στην Ιεράοδο. Έτρεχε. Έτρεχε. Και τον έβλεπα που έτρεχε. Είχε βάλει και κάτι ακουστικά τεράστια. Α, για να μην ακούει κιόλα να μα επατήσει. Όχι, βέβαια. Σωστό. Λοιπόν, και έτρεχε. Ήμουν στον πειρασμό και λέω. Για ένα μικρό δευτερόλεπτο, όχι πολύ, τόσο. Είναι πώς λέει ο Λουίς Σι-Κέι καμιά φορά. Μου περνάει το μυαλό, τι ώρα που θα ήταν να σε χτυπούσα λίγο. What if? Δηλαδή δεν θα το έκανα. Εννοείται πως δεν θα το έκανα. Αλλά. αλλά. θα μου. Entertain the idea, ρε παιδί μου. Θα μου άρεσε λίγο. Καλό μπορώ. Θα μου άρεσε λίγο. Πώς όταν βλέπω κάτι ενοχλητικό, θα μου άρεσε να το κάνω αυτό και δεν θα το κάνω ποτέ, εννοείται. Εννοείται όχι. Πώς λέω, ρε παιδί μου, ότι. Ξέρω εγώ, άνθρωποι με αλλεργίες, έτσι. Ωραία. Εννοείται, λέει, πως πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους με αλλεργίες. Εννοείται, εννοείται. Τώρα Λουίς Σι-Κέι είναι κλεμμένο αυτό. Ξέρω ακριβώς ποιο ράντι είναι. Αλλά. αλλά. Τι ώρα που θα ήταν άμα τους κλειδώναμε κάπου και πεθαίνανε και μετά δεν υπήρχαν καθόλου άνθρωποι με αλλεργίες. Συγχαίρομαι που το λέω αυτό. Λέω, έχω το ανήψι μου. Είναι το ανήψι μου, το λατρεύω. Έχει. Άμα το δώσω φυσική και θα πεθάνει. Αλλά. Δεν θα ήταν τέλειο να γλιτώνουμε μια και καλή αλλεργία να τελειώνουμε. Και τι παραξενεί το καθενό. Όχι, δεν θέλω. Ξέρω, δεν τρώω την πίτσα με αυτό γιατί έχω αλλεργία στο τάδε. Φέρνω τη σαλάτα και αυτό μην βάλει αυτό. Και σου πε αυτό στη σαλάτα και να ρωτώ. Άσε μαδρε φίλε. Σκέφτε να το κάνει. Δεν γίνεται να μην το κάνει, ρε φίλε. Ένα μικρό δευτερόλεπτο. Θα λε ότι. Δεν ξέρω αν παίρνει όλο στο μυαλό ή βλέπει τον ποδηλάτη. Σου έχει στείλει το μυαλό ότι. Τι θα γινόταν. Θα ήθελα να συμβολήσω λίγο, ρε παιδί μου. Λίγο, λίγο. Θα το έκανα ότι δεν το θέλω. Αλλά... ότι με κυνηγάει κάποιο. Α πούμε, νιώθω ότι τώρα είμαι action hero movie, ρε παιδί μου. Θα έπαιρνα κάποιο την ειδική. Αφού θα έπαιρνα που θα έπαιρνα κάποιο, θα πάρω και σένα τώρα που θα έπαιρνα. Κατάλαβε. Κάπω έτσι. Ναι, κοίτα, πολλέ φορέ έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα, αλλά είναι σε αυτά μέσα που είπαμε ότι μετά μέσα έχει τύψει και ενοχές και λες, ζω σε μια κοινωνία με νόμους και σέβομαι την ανθρώπινη ζωή και δεν μπορώ. Nevertheless. Κοίταξε. Ρε φίλε, θες να κάνεις ποδήλατο. Επειδή τελευταία φορά που τσέκαρα δεν είμαστε Ολλανδία, πήγαινε και κάνε ποδήλατο κάπου. Όχι στην Ιεράοδο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι Ιεράοδος για ποδήλατο. Όπως δεν είναι Ιεράοδος για να τρέχεις. Δηλαδή γιατί το ποδήλατο μπορεί να κάνει ποδήλατο και ένας δρομέας δεν μπορεί να τρέχει στο κέντρο της Ιεράσοδου ναι. ή στη Συγκρού ή στην Κηφισίας. Είναι η ίδια φάση. Ναι, δηλαδή, ναι. Όχι επειδή είσαι λίγο πιο κοντά σε αμάξι ή μηχανή επειδή έχεις ποδήλατο μπορείς. Όχι, δεν μπορείς. Είναι επικίνδυνο για σένα, αγόρι μου. Δηλαδή να το πω αλλιώς. Υπάρχει ένας οδηγός που είναι μαλάκας. Και τρέχει με 200 γιατί είναι Συγκρού και εσύ κάνεις ποδήλατο. Και σε πατάει. Ναι. Αυτός έστω ότι θα σε πει στη φυλακή. Εσύ είσαι νεκρός. Αξίζει. Αυτός θα τιμωρηθεί, ρε αδερφέ. Θα είναι φυλακή για πάντα. Ναι. Και θα βάλουμε και τα παιδιά του συλλογό. Δώρα ναι, από μένα. Ναι, ναι, ναι. Εσύ θα είσαι νεκρός. Άξιζε αυτή η βόλτα. Γιατί μπορεί να γίνει λάθος, ρε φίλε. Μπορεί να γίνει λάθος. Ναι, ναι. Εκεί με κοίταξε. Εκεί σταθμίζει την επικινδυνότητα στο ότι κάνει. Και θα σου πω και το άλλο βέβαια, έτσι. Εγώ που τα λέω αυτά, ο ίδιος βρισκόμενος και στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, εδώ δεν κάνω ποδήλατο στην Ελλάδα. Με τους ρόλους που λες. Αλλά βγαίνω για τρέξιμο στην Ελλάδα. Ωραία, και πολλές φορές. Αναγκαστικά στους δρόμους θα βγω. Δεν έχω πολλές φορές. Οπότε στο πεζοδρόμιο κυρίως, έτσι, όχι πάνω στο. Α, μπράβο. Αλλά κάποιες φορές, επειδή τα πεζοδρόμια δεν είναι και τα καλύτερα στην Ελλάδα. Ή θα έχει άλλους πεζούς, ή θα έχει ήδη δέντρα, ή θα έχει αυτοκίνητα. Οπότε θα πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα και θα βγω στον δρόμο. Το πεζοδρόμιο έχει πεζούς, δεν τα καθιστά. Όχι καλά πεζοδρόμια. Έχει πολλούς πεζούς. Δεν μπορώ να τρέξω εγώ με την ησυχία μου. Δηλαδή δεν γίνεται. Θα εμβολήσω τον πεζό μετά. Ή θα πρέπει να πέσω στο κλασικό που τρέχω. Βλέπω τον πεζό, με βλέπει, αλλά δεν κάνει τίποτα. Τρέχω. Και μετά αρχίζω και σταματάω. Και μετά πηγαίνω πίσω. Και πρέπει να βρω το άνοιγμα μετά εγώ να χωθώ. Μπράβο. Ξέρεις, σαράμπο, μέσα από το δέντρο, μέσα από το παρτέρι. Ναι, και λέω, άστο, θα σκοτωθώ. Ωραία. Θα σκοτωθώ, θα πάω στον δρόμο. Δεν γίνεται. Πάρκο Τρίτσι, ναι. Νιάρχος, Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή κάτω. Ο πεζόδρομο, ξέρεις. Ναι. Στον πεζόδρομο πάω, αλλά κοίταξε ποιο είναι το θέμα. Άμα είναι να πάρω το αυτοκίνητο να πάω για τρέξιμο, έχω φάει μου τη μέρα.
Καλώς ήρθες στην Ελλάδα. Κατάλαβες. Εγώ θέλω να βγαίνω από το σπίτι μου και ναι, να τρέχω, ξέρεις. Ωραία. Κατάλαβες. Οκ, οκ. Δεν λέω, ότι μου επιτρέπεται επειδή το θέλω. Οπότε πρέπει και όλοι να είναι cool με αυτό. Αλλά θα το ήθελα, ρε παιδί μου. Μου αρέσει σαν ιδέα. Σύμφωνη. Ξέρεις. Σύμφωνη. Ναι, σύμφωνη, ναι, ναι. Σύμφωνη. Και εμένα μου αρέσει κάθε φορά βγαίνω από το σπίτι μου, ο πρώτος περαστικός να μου δίνει να μάτσω με χιλιάρικα ευρώ. Δεν συμβαίνει ποτέ. Όχι ποτέ. Δεν σου έχει τύχει. Όχι ποτέ. Οπότε πρέπει να δουλεύω. Είναι, δηλαδή. Καταλαβαίνω ότι σ' αρέσει και εμένα μου αρέσει, αλλά τι γίνεται. Πρέπει να πας κάπου που μπορείς να το κάνεις. Ναι, θέλει λίγο, όντως, θέλει λίγο τη ρέγουλα. Ναι, δεν είμαστε έτοιμοι σαν χώρα. Θα μπορούσαμε να έχουμε παντού ποδηλάτο δρόμους, τα λοιπά. Ναι, ναι. Δεν έχουμε, δυστυχώς. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν είναι δύσκολο να γίνει, βέβαια. Ξέρεις. Δηλαδή, αν αφαιρέσεις όλα τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα από τους δρόμους και βάλεις ένα μικρό, μια λωρίδα για ποδήλατα. Τότε μπορεί να γίνει. Εννοείται. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Αν θες τη γνώμη μου, όπου υπάρχει διπλοπαρκαρισμένο αμάξι, πρέπει να περνάει τροχονόμος να του παίρνει πινακίδα άδεια δίπλωμα. Τέλος. Και σκληρό. Θα σου πω και εγώ από την άλλη, γιατί και εγώ ακριβώς το σκεφτόμουν και την άλλη στιγμή, επειδή θα ψιλοδιπλοπαρκάρω κάπου, θα μείνω με αλάρμα να βγάλω κάτι, γιατί δεν έχω πουθενά να αφήσω το αυτοκίνητο, όσες βόλτες να κάνω. Θα σου πω την άλλη, ναι, αλλά έχουμε πρόβλημα για το παρκάρισμα. Τι θα κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι ότι κι άλλος τρελαίνεται, αλλά δεν έχει και πολλές επιλογές, οπότε και τι κάνει. Ή δεν παίρνει το αυτοκίνητο. Ερώτηση. Είμαστε σίγουροι ότι όσοι έχουν διπλοπαρκάρει πρώτα έψαξαν παντού να βγουν θέση πάρκινγκ και δεν βρήκαν. Έχω τις αμφιβολίες μου. Μπράβο. Και εγώ τις έχω. Επίσης, ένα λάθος διορθώνει ένα άλλο λάθος. Όχι. Όχι. Αλλά είναι ότι αυτό, ρε παιδί μου, ότι ζητάς ξαφνικά. Είναι και άδικο να ζητήσεις από τους Έλληνες να φερθούν σαν τα πρότυπα πολίτη σε μια χώρα η οποία δεν είναι πρότυπο χώρας. Θα ήταν και λίγο περίεργο. Οκ, okay, αλλά όταν. Το να φέρνει το άλλο. Αμάξι. Το να φέρνει το άλλο, θέλω να πω, ξέρεις. Ναι. Καλυτέρευσε τις υποδομές και θα ακολουθήσουν και άλλοι. Γιατί δύσκολο να πάρουν την πρωτοβουλία οι πολίτες και να καλυτέρευσε μετά. Να απαιτήσουν. Δηλαδή, δύσκολο θα πούνε οι άλλοι. Εμείς δεν διπλοπαρκάρουμε, φτιάξτε μας τρόπο να κληφορούμε καλύτερα. Δεν νομίζω θα γίνει έτσι. Δύσκολο. Το καταλαβαίνω. Mm. Και είναι μια πραγματικότητα. Απ' την άλλη, όταν. Στο μυαλό μου, όταν αγοράζεις αμάξι, αγοράζεις. Και το πρόβλημα του παρκαρίσματος. Ναι. Δηλαδή, το έχω κάπως έτσι.